Καλησπέρα, γκάιζ μου, τι κάνετε, πώς είστε, Rebel εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις καινούργιες αλλαγές στο τελευταίο Snapshot, το 19W41α. Τελευταίο, όταν λέω αυτό που έχει βγει μέχρι τώρα, έτσι. Θα βγουν και άλλα, πιστεύω, αλλά μέχρι τότε θα δούμε εμείς τις σημερινές αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν καθαρά με blocks. Πριν όμως πάμε στις αλλαγές, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Πολλοί από σας έχετε μπερδέψει λίγο τα updates και δεν ξέρετε με ποια σειρά θα γίνουν. Λοιπόν, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Στην 1.15 αυτό που θα γίνει είναι η προσθήκη της μέλισσας, οι μέλισσες, τα honey και όλα αυτά, ό,τι έχει να κάνει με τη μέλισσα, επιδιόρθωση bugs, γιατί 1.14, όσο ξέρετε περισσότεροι, έχει πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά το performance και όσον αφορά τα bugs κυρίως στο server κομμάτι. Ναι, δεν έχω μπει σε server 1.14 που να μην έχει προβλήματα. Καταλάβατε. Θα διορθωθούν αρκετά bugs και θα φτιαχτεί και το rendering system. Ήδη έχει ξεκινήσει. Θα γίνει η αναβάθμιση του OpenGL στην έκδοση 2, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, ναι, θα έχουμε καλύτερο performance, καλύτερα FPS στο παιχνίδι μας. Γενικώς θα τρέχει πιο smooth το παιχνίδι. Ήδη τρέχει πολύ πιο smooth στα τελευταία snapshot. Απλά υπάρχουν κάποιες γλιτσιές και κάποιες μπαγκές οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Οπότε η Mojang σε αυτό το update στο 1.15 θα αφοσιωθεί κυρίως στα bugs τα οποία μας ταλαιπωρούν χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που διορθώθηκε επιτέλους το bug με τα Nether Portals. Πλέον περνάς από τα Nether Portals όπως είχαμε δει σε προηγούμενο επεισόδιο και δεν τρως αυτό το lag spike που έτρωγες κάποτε. Τώρα, αυτά και την 1.15. Στην 1.16 τώρα. Στην 1.16 αυτό που θα γίνει είναι το Nether Update. Το Nether Update. Όχι updates, ναι. Το οποίο θα είναι ένα αρκετά μεγάλο update και θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε biomes στο Nether. Πολύ σημαντικό, θα έχουμε καινούργιο mob, τα piglings, και οι pigmen θα γίνουν zombified piglings, κάπως έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε pigmen κλασικά όπως έχουμε μάθει, αλλά η ονομασία τους θα είναι zombified piglings. Και θα έχουμε και το καινούριο mob εκείνο, το Pigling Beast, πώς λέγεται, κάπως έτσι θα λέγεται. We'll see, λογικά θα μπουν και άλλα mobs στο Nether, ανάλογα το biome, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να μπουν μόνο αυτά, ενώ θα έχει ένα σωρό biomes, θα έχει και άλλα biomes πέρα από αυτά που έχουμε δει. Που είδαμε, όσοι δεν τα έχετε δει, υπάρχει πάνω εδώ δεξιά, να πάτε να πατήσετε να το δείτε. Μετά, στο επόμενο update, στην 1.17, θα υπάρχει το Mountainance Update, το οποίο θα κάνουν αναβάθμιση στα βουνά. Είναι αυτό που ψηφίστηκε για να γίνει update στην έκδοση μετά την 1.16, που θα είναι το Nether Update την 1.16, 1.17 θα είναι το Mountain Update. Και έγινε και μια σχετική ερώτηση σχετικά με το Combat System του Minecraft. Επειδή ένας developer, ο Jeb, έκανε release 2 snapshot στο Reddit του Minecraft, ήταν unofficial snapshot για το νέο combat system, να τεστάρει λίγο το community. Αρχίζει και δουλεύει πάνω στο combat system, το οποίο ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμο αυτό και σε ποιο update θα μπει, και απάντησε απλά θα μπει ότι θα μπει όταν είναι έτοιμο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να το δούμε και στην 1.16, υπάρχει περίπτωση να το δούμε και στην 1.17, όταν το έχει έτοιμο το παλικάρι μας, γιατί το δουλεύει μόνο στο, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει και προσθήκη του συγκεκριμένου update. Οπότε μην περιμένετε στα κοντά combat update, έτσι. Είπαμε, για να συνοψίσουμε, στην 1.15 θα μπουν μέλισσες και θα διορθωθούν τα bugs, καθώς και θα αλλάξει το rendering system. Θα γίνεται OpenGL 2. Στην 1.16 θα έχουμε το Nether Update, το οποίο θα έχει τα biomes και τα καινούργια mobs και κάποια καινούργια mechanics που θα δούμε στο Nether Update. Και στην 1.17 θα έχουμε το Mountain Update, στο οποίο θα μπουν και κάποια καινούργια mobs. Τα βουνά θα γίνουν πιο επικά και πιο όμορφα, θα μπει ένα καινούριο είδος χιονιού και διάφορες, φανταζόμαι, τέτοιες αλλαγούλες θα δούμε. Και το Combat Update όταν είναι έτοιμο, απλά τα πράγματα. Οπότε για να μην μπερδευόμαστε, έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να ξέρουμε τι περιμένουμε στα επόμενα updates. Θέλω να σας κρατάω ενημέρωση, εντάξει. Γι' αυτό. Εσείς τώρα αν θέλετε να παραμείνετε ενημερωμένοι και να μην χάνετε τις εξελίξεις στο Minecraft, δεν έχετε παρά να πατήσετε το notification button, το οποίο βρίσκεται κάτω δεξιά στην οθόνη, κάτω δεξιά, εκεί πέρα κάτω στο subscribe, ώστε να ενημερώνεστε για τα τελευταία μας βίντεο. Και κάντε και ένα subscribe, θα βοηθήσει πάρα πολύ το κανάλι για να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει.
Αυτά. Πάμε τώρα να δούμε στα καινούργια updates, το snapshot, το σημερινό, το 19W41α. Να αλλάξουμε perspective. Ωραία, πάμε λίγο κάτω. Τι έχουμε λοιπόν, τι καινούργιο πράγμα μας έχει εδώ πέρα το Minecraft. Πάμε να βρούμε ένα ωραίο area. Α, by the way, εδώ πέρα βλέπετε το Rebel Pack, αυτό είναι το Rebel Pack. Ναι, είναι το νερό πρέπει να φτιάξω λιγάκι. Μου φαίνεται λίγο σκούρο, δεν ξέρω αν σας αρέσει. Θα το ήθελα λίγο πιο νερό, πιο φυσιολογικό νερό. Εντάξει, θα το δω στην πορεία. Λογικά θα γίνει release μέσα στην εβδομάδα το Rebel Pack. Παιδιά, αν διορθώσω τα 2-3 bug που μας έχουν μείνει, θα τα κάνω release μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις καινούργιες αλλαγές. Έχουμε Honey Block και Honeycomb. Honey Block είναι αυτό το όμορφο block που κάνει splats. Ακούτε τον ήχο που κάνει splats. Είναι φτιαγμένο από μέλι. Αυτό. Όταν περπατάς πάνω του, δεν μπορείς να τρέξεις. Τώρα κοπατάω το sprint, αλλά να φτιάξουμε ένα διάδρομο εδώ πέρα από Honey Block και να πάμε σε Game Mode 0 να δοκιμάσουμε πράγματα. Μισό. Τώρα χτίζω μελιά. Μας έφυγε ένα μελί εδώ, ένα μελί εδώ και ένα μελί εδώ. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τι γίνεται με το Honey Block. Το Honey Block δεν σου επιτρέπει να περπατήσεις πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ μπορούμε να δούμε τη διαφορά ταχύτητας. Εδώ πέρα κοιτάξτε πόσο πάμε. Και κοιτάξτε τι γίνεται όταν κολλήσουμε πάνω στο. Όταν ανέβουμε πάνω στο Honey Block. Αν τρέξουμε τώρα, είναι σαν να προχωράμε. Περίπου. Τώρα το προχωράμε. Περίπου δηλαδή το τρέξιμο στο Honey Block είναι σαν να περπατάμε σε κανονικό δρόμο. Αν τρέξουμε τώρα εδώ, κοιτάξτε εδώ, μπορεί να τρέξεις. Είναι αυτό, σε καθυστερεί αρκετά. Και δεν μπορείς να κάνεις jump, δηλαδή αν έχουμε ένα full block εδώ, βάλουμε ένα full block εδώ, δεν μπορώ να κάνω jump πάνω του. Πρέπει να έχω stairs για να ανέβω ή πρέπει να έχω slabs. Ωραία, δεν μπορείς να κάνεις jump πάνω σε block. Και πάμε να δούμε και κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ, πάνω στο honey block δεν μπορείς να βάλεις ladders. Λοιπόν, αν τώρα εγώ κολλήσω στην άκρη ακριβώς του block και πέσω, κάνει αυτόν τον ηλίθιο ήχο και δεν πέφτεις πιο ομαλά, τέλος πάντων. Αν όμως υπάρχει όμως μια διαφορά, τότε θυμάμαι και το command για να δούμε τα hitboxes. Αν τώρα πάω και πέσω έτσι απλά, τρώω λιγότερο damage. Το βλέπετε πόσο damage έφαγα από αυτό το ύψος. Ναι, τρως damage να σκάσεις κάτω πάνω σε honey block, αλλά δεν τρως τόσο πολύ. Για να μπορέσεις να κατέβεις σιγά σιγά στο, να κολλήσεις πάνω τέλος πάνω στο honey block, βλέπετε εδώ που ξεχωρίζει το texture. Πρέπει το χαρακτήρα σου στην ουσία να μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να έχεις κολλήσει πάνω στο block και το hitbox του χαρακτήρα να είναι εδώ μέσα, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το effect. Κοιτάξτε, αν τώρα εγώ φύγω λίγο πίσω, πρέπει να κολλήσουμε πάνω στο block. Να το δούμε λιγάκι, αν μπορούμε να το δούμε. Βλέπετε ότι ένα μέρος του χαρακτήρα μου είναι μέσα. Κοιτάξτε το. Πρέπει να μπεις μέσα στο block. Το hitbox σου, τουλάχιστον το hitbox του χαρακτήρα. Να κάνω μια προσπάθεια να βρω τα hitbox. Λοιπόν, εδώ βλέπω το hitbox του χαρακτήρα μου, έτσι. Το hitbox είναι αυτό το γύρω-γύρω. Βλέπω αυτό το κουτάκι. Αυτό το κουτάκι πρέπει να έρθει και να μπει μέσα στο block. Βλέπετε που είναι μέσα στο block. Πρέπει να υπάρχει αυτό, να γίνει collide το μεταξύ τα δύο hitbox, ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυτό το effect. Δεν φτάνει απλά να... Στην ουσία μπαίνουμε, ένα μέρος μας μπαίνει μέσα στο block. Ορίστε. Αν τώρα πάμε λίγο πάνω. Λοιπόν, πάμε πίσω. Βλέπετε, αν φύγει λίγο έξω, σκάει κάτω. Πρέπει να είναι μέσα. Λοιπόν, οπότε έχουμε να κάνουμε ένα λεπτό layer πάνω στο honey block, το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργούμε αυτό το effect. Αν δείτε, τα πόδια μου είναι λίγο μέσα στο block. Το βλέπετε, φαίνονται νομίζω. Τσουπ τσουπ, και αυτό δεν σου επιτρέπει να πηδήξεις, να κάνεις jump ψηλά. Ενώ εδώ είναι όλα ok. Το βλέπετε πώς είναι το hitbox εδώ, που είναι κολλημένο πάνω στο block. Το βλέπετε. Αν πάω κάτω στο honey, αυτό μπαίνει μέσα. Θα το δούμε καλύτερα έτσι. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα ιδιαίτερο mechanic εδώ,
Το οποίο θα έχει και πολλές εφαρμογές στη Redstone. Αρκετές εφαρμογές στη Redstone. Και το επόμενο block που θέλω να δούμε είναι το Honeycomb block, το οποίο στην ουσία είναι και ερύθρα. Είναι το συγκεκριμένο block, προς το παρόν δεν έχει κάποιο functionality. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία αν θα προσθέσουν κάτι, αλλά μέχρι στιγμής είναι καθαρά για cosmetic σκοπούς, για να μας βοηθήσουν στο detail των build μας. Έχει ιδιαίτερο pattern, εμένα μου αρέσει το pattern που έχει. Δείτε το λιγάκι και έτσι. Τώρα με το δικό μου το resource pack, ναι, δεν αλλάζει αυτό, οπότε είναι το default. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το default. Όχι, έχει πάρα πολύ ωραίο pattern, εμένα μου αρέσει, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά πράγματα. Και το honey block μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι. Πέρα από το functionality του slowdown, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Άλλη μία προσθήκη που έχει γίνει είναι... Ωραία, έχουμε ένα iron golem, το οποίο εδώ πέρα βλέπετε πόσο είναι, πώς είναι το iron golem. Το χτυπήσουμε. Αρχίζει και σπάει. Βλέπετε ότι έχει κάνει cracks. Ξανάσπασε, ακούτε και τον ήχο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε repair. Μπορούμε να κάνουμε repair το iron golem. Αν δηλαδή έχει φάει πολύ damage, μπορούμε να το κάνουμε repair. Έχει 4 stage που σπάει, νομίζω, είναι. Αυτό είναι το δεύτερο, το πρώτο είναι το 0. Αυτό είναι το δεύτερο που είναι το 25%. 50%. 75%. Και στο επόμενο είναι... Πεθαίνει. Ωραία. Οπότε έχουμε 4 stage. Τα οποία μπορεί να γίνουν repair, δηλαδή το iron golem μας μπορούμε να το κάνουμε repair. Πάμε να το σπάσουμε πάλι. Λοιπόν, τώρα είναι στο 75%, δηλαδή στο επόμενο, τα επόμενα χτυπήματα θα σπάσει και θα πεθάνει, τέλος πάντων. Για να το κάνουμε repair θέλουμε 1, 2, 3 iron. Με 3 iron έχει γίνει repair, full repair το iron golem. Ελπίζω το βρίσκεται ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ιδιαίτερα υπέροχες οι αλλαγές που γίνονται στο παιχνίδι και αναμένω πώς και πώς να δω τι έχει ακόμη να μας δώσει αυτό το game. Δηλαδή, ένα game μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να μας δίνει υπέροχα πράγματα. Anyway, αυτά από μένα, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον το σημερινό βίντεο και να σας έλυσα κάποιες από τις απορίες σας για τα επόμενα update που έρχονται. Εσείς τώρα με τη σειρά σας, τα social media θα τα βρείτε στην περιγραφή, όπως Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. Κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα νέα του καναλιού, καθώς και πατήστε και το notification button για να μην χάνετε κάποια επεισόδια, γιατί αν δεν το πατήσετε το YouTube δεν σας ενημερώνει για το πότε ανεβαίνει βίντεο στο κανάλι. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye σας! Να ξέρετε ότι τρέχει και modded Minecraft σειρά στο κανάλι, είναι το Arelcraft. Μπορείτε να πατήσετε πάνω εδώ αριστερά για να δείτε το playlist του Arelcraft που είναι μια καινούργια modded σειρά ή να πατήσετε το από κάτω που θα δείτε όλα τα snapshot για την 1.15.